Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας για την πρόσκληση συμμετοχής σε αυτό το πάνελ. Και βέβαια, αν ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα αν πρόκειται για δαπάνη ή για επένδυση στο φάρμακο, ειδικά στη μετα-COVID εποχή, θα απαντούσα αβίαστα ότι πρόκειται σαφώς για επένδυση. Και νομίζω ότι αυτό μας το καταδεικνύει και όλη αυτή η εμπειρία την οποία βιώνουμε αυτή την περίοδο. Το έχω ξαναπεί, νομίζω ότι αν είχαμε για κάποιο χι λόγο ένα εμβόλιο διαθέσιμο για αυτούς τους ιούς πριν ακόμα ξεσπάσει αυτό το πρόβλημα, φαντάζομαι ότι το όποιο κόστος του θα ήταν εξαιρετικά αμεληταίο μπροστά στο κοινωνικό και οικονομικό κόστος που επομιζόμαστε, συνεχίζουμε να επομιζόμαστε όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά φυσικά και σε όλο τον πλανήτη. Ο κύριος καθηγητής στην αρχική τοποθέτηση έβαλε κάποια ζητήματα στα οποία βέβαια δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να απαντήσω στο σύνολό τους, ωστόσο ελπίζω να έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε. Θα προσπαθήσω όμως σε κάποια από αυτά να κάνω κάποιες επισημάνσεις, ξεκινώντας και παραθέτοντας κάποια δεδομένα. Είναι σαφές ότι το σύστημα υγείας στη χώρα υποχρηματοδοτείται, αυτή είναι η κληρονομιά των μνημονίων. Και βλέπουμε εδώ, έτσι, με τα γραφήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, ότι, ελπίζω να φαίνεται, ότι υπάρχει περίπου μια διαφορά της τάξης των 1.000 ευρώ στο μέσο κατακεφαλήν όρο δαπάνης για την υγεία στην Ελλάδα σε σχέση με τις νότιες χώρες. Δεν συζητάμε καν για το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 23. Αυτή η υποχρηματοδότηση είναι σίγουρα μια κληρονομιά των μνημονίων. Αυτό που θα ήλπιζε κανείς είναι ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να αλλάξει. Δυστυχώς όμως και παρά την έξοδο από τα μνημόνια, τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί ιδιαίτερα. Φυσικά τώρα έχουμε την πανδημία του κορονοϊού, όμως ίσως είναι και αυτό μια ευκαιρία για να δώσουμε περισσότερη έμφαση στη χρηματοδότηση των δαπανών για την υγεία και προφανώς και αυτή του φαρμάκου. Πού οδήγησε η υποχρηματοδότηση? Αφενός, προφανώς οι πόροι στο σύστημα ήταν λίγοι. Αφετέρου όμως, όλα αυτά τα χρόνια επικράτησε μια αδυναμία ελέγχου, η οποία ίσως έρχεται και από το παρελθόν, για να είμαστε ειλικρινείς, αδυναμία ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης. Τέθηκε δε νωρίς στα μνημονιακά χρόνια, το 2012, η λογική των υποχρεωτικών επιστροφών από τη βιομηχανία σε μια λογική δημιουργίας ενός δικτύου ασφαλείας, όπως οι ίδιοι οι θεσμοί το αποκαλούν, το κλόμπακ, για να μπορέσει να συγκρατηθεί η δαπάνη μέσα στα δημοσιονομικά όρια. Αυτό όμως που φτάσαμε να ισχύει με το κλόμπακ και γενικά με τις υποχρεωτικές επιστροφές είναι ότι πλέον από δίκτυο ασφαλείας μετατράπηκε σε μοχλό χρηματοδότησης. Ουσιαστικά η φαρμακοβιομηχανία συγχρηματοδοτεί μαζί με την πολιτεία την κοινωνική ασφάλιση, τη φαρμακευτική περίθαλψη, παρόλο που δεν αρέσει στην πολιτεία να λέγεται αυτό, αλλά δυστυχώς οι αριθμοί νομίζω το επιβεβαιώνουν. Την ίδια στιγμή βέβαια, αφενός υποχρηματοδότηση, αφετέρου αδυναμία ελέγχου της εξέλιξης της δαπάνης, αλλά ταυτόχρονα και αδιαφάνεια και μια νοοτροπία η οποία δεν έκανε κάτι εδώ και χρόνια για να ανακόψει αυτή την πορεία, επαναπάφθηκε, αν θέλετε, στο δεδομένο ότι όσο και αν ξεφεύγουν οι ανάγκες ή τα δημοσιονομικά, θα είναι η φαρμακοβιομηχανία εκείνη που με τις υποχρεωτικές επιστροφές θα βελτιώσει τα πράγματα. Και αν ρωτούσε κανείς, πέρα από το ότι πλέον έχουμε φτάσει πραγματικά σε όρια βιωσιμότητας, αλλά νομίζω ότι το πιο ανησυχητικό στο γράφημα που βλέπουμε όλοι μας και το έχουμε δει βέβαια πάρα πολλές φορές, είναι η τάση. Η τάση αυτή δείχνει αφενός μεν την ελλειπή χρηματοδότηση του συστήματος, αφετέρου όμως την παντελή αδυναμία ελέγχου της εξέλιξης της δαπάνης. Και αν πάμε στα νοσοκομεία, που είναι δυστυχώς μια πολύ προσφυλή σε μένα διαφάνεια, γιατί απλά δείχνει τι θα πει η επανάπαυση από το κλόμπακ, θα δούμε μια ακόμα χειρότερη εικόνα. Εδώ όμως θα ήθελα σαφώς να επισημάνω πώς ήταν η νοσοκομιακή δαπάνη την περίοδο 12-15 πριν την εισαγωγή του θεσμού του κλόμπακ στα νοσοκομεία και πώς εξελίχθηκε από το 2016 και μετά όταν εισήχθη η λογική του κλόμπακ και στη νοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη. Θα πρέπει λοιπόν να υποθέσουμε ότι ή ξαφνικά οι ανάγκες υπερδιπλασιάστηκαν μετά το 2015, πράγμα μάλλον απίθανο, ή απλά ότι
Ο μη εφησυχασμός του Κλόμπακ στα πρώτου 16 χρόνια βοηθούσε στον έλεγχο και στην χαλιναγώγηση της νοσοκομιακής δαπάνης με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να παράγει υπηρεσίες, να παράγει θεραπευτικό αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα να είναι βιώσιμο και για όλους τους εταίρους. Φτάσαμε λοιπόν σε μια κατάσταση η οποία έχει περιγραφεί πλέον και από τους θεσμούς με τις εκθέσεις ενισχυμένης εποπτείας, τις οποίες αναφέρεται η πολλαπλή κίνδυνη μάλλον τους οποίους δημιουργεί η ανεξέλεγκτη πορεία των υποχρεωτικών επιστροφών. Αρχικά δημοσιονομικός κίνδυνος, δεδομένου ότι πλέον η πολιτεία αδυνατεί να συλλέξει αυτό το μέγεθος επιστροφών το οποίο καταλογίζει στους παρόχους. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος που θίγει σε ευθύ κίνδυνο, αν θέλετε, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι πλέον αρκετές από αυτές έχουν υπερβεί σε ποσοστό επιστροφής και το 50% του κύκλου εργασιών τους, κάτι το οποίο δεν νομίζω να συμβαίνει σε κανένα κλάδο της αγοράς. Και φυσικά και πάνω απ' όλα, ο πιο ανησυχητικός κατά την άποψή μου είναι ο ηθικός κίνδυνος, δεδομένου ότι έχει εγκατασταθεί ένας μηχανισμός για τον οποίο σύμφωνοι τον τελευταίο καιρό έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Είναι γεγονός ότι έχει αυξηθεί η κατανόηση, όμως δεν συνοδεύεται αποτελέσματα. Βλέπουμε δηλαδή τα νούμερα να χειροτερεύουν παρά τις προθέσεις περί του αντιθέτου και τελικά να διαπιστώνουμε με τα λύπης ότι έτσι θα πορευθούμε, αφού τουλάχιστον με βάση τα τελευταία νομοθετήματα ο θεσμός του Κλόμπακ παρατείνεται μέχρι το 2024. Έρχεται μάλιστα δίπλα σε όλα αυτά, δίπλα σε εκθέσεις ενισχυμένης εποπτείας και η έκθεση Πισαρίδη, η οποία επισημαίνει σειρά αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και προτάσεων για τη φαρμακευτική πολιτική, θέσεις τις οποίες σαν σύνδεσμος τις έχουμε εκφράσει επανειλημμένα εδώ και καιρό. Και νομίζω ότι πραγματικά, αφού πλέον οι κύκλοι και εντός και εκτός Ελλάδος επισημαίνουν με τον πιο σαφή τρόπο ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, τώρα είναι η ευκαιρία, στην περίοδο μετά COVID, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το φάρμακο με έναν πιο αναπτυξιακό, πιο επενδυτικό χαρακτήρα, καταρχήν στην υγεία και φυσικά και για την ίδια την βιομηχανία και την οικονομία, δεδομένου ότι ας μην ξεχνάμε πως ο φαρμακευτικός κλάδος έχει ισχυρή συμβολή και στην ελληνική οικονομία. Η πρόταση του συνδέσμου μας έχει να κάνει με ένα πλάνο δράσεων σε 7 πυλώνες, τους οποίους έχουμε παρουσιάσει και στο Υπουργείο Υγείας αλλά και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και φιλοδοξούμε να αποτελέσει έναν κορμό συζήτησης έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην υπογραφή ενός συμφώνου συνεργασίας, ας πούμε, με την πολιτεία. Να πω όμως εδώ εμφατικά κιόλας ότι ένα σύμφωνο συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει αμοιβαίες δεσμεύσεις και θεωρώ πως μέχρι τώρα η βιομηχανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα έλεγα προφανώς όχι εκουσίως, έχει αναλάβει κάθε δέσμευση που της έχει αναθέσει η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε όμως ότι η πολιτεία παρά τις αγαθές προθέσεις δεν φαίνεται διατεθειμένη να αναλάβει την οποιαδήποτε δέσμευση απέναντι στη βιομηχανία και αναφέρομαι βέβαια σε αυτό το θέμα συζήτησης που έχουμε ανεβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχει να κάνει με το ζήτημα της συνυπευθυνότητας ή, εν πάση περιπτώσει, της τοποθέτησης ενός ανώτατου ορίου στις υποχρεωτικές επιστροφές, δεδομένου ότι οι εικόνες που είδατε στις προηγούμενες διαφάνειες δεν θεωρούμε πως μπορούν να συνεχίσουν να εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο και στο άμεσο μέλλον. Οι 7 πυλώνες δράσεων στους οποίους εστιάζουμε την προσοχή μας είναι καταρχήν ο επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Είπα και πριν ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση, αυτό το λένε οι αριθμοί και θα εξηγούσα εδώ και την επισήμανση του καθηγητή Κυριόπουλου ότι το ποσοστό των φαρμάκων στη συνολική δαπάνη για την υγεία είναι πολύ ψηλό στην Ελλάδα, της τάξης του 27% από το γεγονός ότι είναι υποχρηματοδοτημένη η υγεία συνολικά. Τα φάρμακα είναι ένα σχετικά ανελαστικό μέγεθος στο κόστος της υγείας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι επειδή περιστέλλεται η δημόσια δαπάνη για την υγεία, ο κόσμος θα σταματήσει να παίρνει φάρμακα εφόσον νοσεί. Επομένως, λοιπόν, αυτό το ψηλό ποσοστό, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον, σημειώνεται από το γεγονός ότι υποχρηματοδοτείται η υγεία συνολικά και έτσι βέβαια αναδεικνύεται ένα ψηλό ποσοστό φαρμακευτικής δαπάνης μέσα στην συνολική χρηματοδότηση για την υγεία. Ταυτόχρονα, να μην ξεχνάμε, τα έχει πει και η Βουλή στην έκθεσή της πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, η πρόπερση, το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας με την αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού,
με την μείωση των γεννήσεων, ουσιαστικά το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων. Άρα λοιπόν είμαστε μια χώρα που μικραίνει πληθυσμιακά και αυξάνεται ηλικιακά. Πώς περιμένουμε να μην υπάρχει αυξημένη νοσηρότητα στο σύστημα? Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την αύξηση της αποτελεσματικότητας και εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε για εισαγωγή μηχανισμών ελέγχου αφενός στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα διαθέσιμα κονδύλια, στις συνταγογράφεις, στις προμήθειες και ούτω καθεξής. Αφετέρου όμως και σε εξορθολογισμό των συνταγογραφικών προτύπων και συνηθειών. Μίλησε και ο Υπουργός πριν για πρωτόκολλα. Πράγματι είναι πράγματα τα οποία τα συζητάμε εδώ και καιρό. Τα βλέπουμε να υλοποιούνται αποσπασματικά. Εκκρεμούν ακόμη πολλά να γίνουν και δυστυχώς τίποτα δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του μηχανισμού επιστροφών είναι ο τρίτος πυλώνας και νομίζω ότι αναφέρθηκα ξεκάθαρα γιατί κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ, διότι αλλιώς ο εφησυχασμός συνεχίζει να τροφοδοτεί μια κατάσταση η οποία μόνο σε κατάρρευση μπορεί να οδηγήσει. Η ενίσχυση της πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, κάτι για το οποίο οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι η παρούσα κυβέρνηση καταβάλει σημαντικότατες προσπάθειες να προχωρήσουν κάποια πράγματα και έχουμε μια επιτάχυση των ρυθμών σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Είναι σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Πρέπει όμως να θεσμοθετηθεί μια πιο ομαλή, αν θέλετε, ροή στις διαδικασίες, μια πιο αυτόματη ροή στις διαδικασίες, για να μην αποτελεί άθλο το γεγονός ότι μετά από 2 χρόνια έχουμε επιτέλους νέα φάρμακα στη χώρα. Η προώθηση των επενδύσεων είναι ο πέμπτος πυλώνας και εδώ επίσης θα πρέπει να δώσουμε εύσημα στην κυβέρνηση, δεδομένου ότι και αυτό το ανέφερε ο Υπουργός. Υπάρχουν επενδυτικά κίνητρα αφενός με τις υπερεκτώσεις για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Αφετέρου βέβαια και πολύ πιο σημαντικό το γεγονός του συμψηφισμού δαπανών είτε παραγωγικών επενδύσεων είτε κλινικής έρευνας με κλόμπακ. Κάτι το οποίο θα περιμέναμε να ενισχυθεί ποσοτικά και να παγιωθεί χρονικά, να ισχύσει στο ΔΙΝΕΚΕΣ. Νομίζω ότι η βιομηχανία έδειξε από την πρώτη στιγμή σημάδια ανταπόκρισης σε τέτοιου τύπου κίνητρα. Ο έκτος πυλώνας έχει να κάνει με την ενίσχυση της εποπτείας του συστήματος και την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων. Είδαμε με ζήλια, θα μπορούσα να πω, το πόσο γρήγορα στην πρώτη φάση της πανδημίας κάποιες ψηφιακές δυνατότητες εφαρμόστηκαν και χαρήκαμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Αναρωτιέμαι γιατί αυτά τα πολυσυζητημένα θέματα που έχουμε στον χώρο του φαρμάκου, όπως είναι ο φάκελος ασθενούς, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, η διασύνδεση συστημάτων εξετάσεων με συνταγογράφηση δεν μπορούν να γίνουν. Νομίζω ότι η τεχνολογία έχει τις δυνατότητες. Κάπου αλλού έχω την αίσθηση πως κολλάμε. Και ο 7ος πυλώνας βέβαια έχει να κάνει με την προώθηση της ηθικής και κοινωνικής ευθύνης της βιομηχανίας, δεδομένου ότι θεωρούμε σημαντικό πως πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία σχετικά με τον ρόλο των φαρμακευτικών εταιριών στο περιβάλλον της ελληνικής υγειονομικής περίθαλψης, δεδομένου ότι και λυπάμαι βέβαια που πρέπει να το δούμε μέσα από τα πρόσφατα παραδείγματα της πανδημίας, αλλά φαίνεται πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά της φαρμακοβιομηχανίας στη διατήρηση μιας καλής υγείας. Κλείνω αυτή την τοποθέτηση, τονίζοντας πως μια βιώσιμη πολιτική φαρμάκου έχει τη δυναμική να δημιουργήσει αξία για όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο, την πολιτεία, τη βιομηχανία, τους γιατρούς και φυσικά και πάνω απ' όλα τους ασθενείς, δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη και τελική αποδέκτες του προϊόντος όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ.